Βεβαίως, με κατάλληλη μουσική υπόκρουση, επιστρέψαμε εδώ στο Breaking Mat και θα μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, για street food, και για μια παγκόσμια τάση γαστρονομική που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Γιώργος Γλινός. Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθες στο Breaking Mat. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς βλέπεις εδώ πέρα το στούντιό μας? Μια χαρά, πολύ ωραία, πολύ. Πολύ ωραία, πολύ μοντέρνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε λοιπόν τις συστάσεις. Ο Γιώργος Γλινός, όπως είπαμε, έφερες την τάση την παγκόσμια με τις περιφερόμενες καντίνες. Στην ουσία έχεις μια καντίνα, την οποία ονομάζεις food truck και καθημερινά αλλάζεις περιοχές, όπου εκεί έρχεται ο κόσμος και μπορεί να φάει ένα είδος street food. Αλλά το δικό σου street food είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, από τα βρώμικα που πηγαίνουμε και παίρνουμε μετά. Από τις εξόδους μας, τέλος πάντων, γιατί εσύ καταφέρνεις να βάλεις λίγο την παράδοση μέσα στα φαγητά. Σωστά. Δηλαδή σερβίρεις γκεσλεμέδες. Ακριβώς. Εμείς καταρχήν προσπαθούσαμε πολύ καιρό να στήσουμε ένα κινητό εστιατόριο. Έτσι μας αρέσει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε. Δεν είμαστε μια καντίνα. Εμείς ετοιμάζουμε όλο το φαγητό μέσα στο φορτηγό. Okay. Είναι ένα φορτηγό λοιπόν, μια κινητή κουζίνα. Στο οποίο η κύρια, παρόλα αυτά, θέλαμε να έχουμε ένα street food με την έννοια του κάτι που παίρνει κανείς στο χέρι και το τρώει, στο όρθιο κτλ. Θέλαμε οπωσδήποτε να ξεφύγουμε από την παράδοση του hot dog, σουβλάκι, κρέπα. Ακριβώς. Για διάφορους λόγους και σε σχέση και με τα ταξίδια που είχα κάνει στο παρελθόν και τα διάφορα street food που πάντα δοκίμαζα, γιατί μου αρέσει πολύ το street food. Νομίζω ότι γνωρίζεις πολύ καλύτερα την κουλτούρα μιας χώρας, ενός λαού, μέσα από το street food που τρώνε, εκεί που υπάρχουν οι μεγάλες ουρές. Και τα ερεθίσματα είναι διαφορετικά, ακόμα και στο τι τρώνε, ακόμα και στο πώς αντιδράει ο κόσμος απέναντι στο street food και σε όλες αυτές τις τάσεις που κυκλοφορούν, γενικότερα τις μαγειρικές και τις γαστρονομικές. Θέλω να μου περιγράψεις τι είναι ο γκεσλεμές. Εμείς δηλαδή που δεν έχουμε φάει, είναι κάτι ποντιακό, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ο γκεσλεμές είναι μια ποντιακή λιχουδιά. Αποτελείται από ένα χειροποίητο χωριάτικο φύλλο, στρογγυλό, το οποίο είναι μια πολύ απλή συνταγή, νερό, αλεύρι και αλάτι, μέσα στο οποίο βάζουμε διάφορες πολύ προσεκτικά επιλεγμένες γεμίσεις, δηλαδή είτε χορταρικά εποχής, τώρα βάζουμε σπανάκι, μυρώνια, καυκαλίθρες, έσκουλα κτλ. Με φέτα και αυγό. Mm-hmm. Είτε κασέρι, παστούρμα και αυγό για μια πιο ανατολική γεύση, ναι. Κασέρι, σουτζούκι, αρμένικο και αυγό που είναι πιο πικάντικο. Νομίζω έχω ήδη αρχίσει να πεινάω, έτσι, με όλα αυτά που περιγράφεις. Γενικότερα η ιστορία σου και γενικότερα κάποιες συνεντεύξεις που είδα αυτή την εβδομάδα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με έκανα να σκεφτώ μια ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει, που κυκλοφόρησε πέρσι, το Chef, έτσι, ναι, λέγεται, του Τζον Φεβρό, που ουσιαστικά περιγράφει αυτό ακριβώς που κάνεις. Δηλαδή, ένα περιφερόμενο εστιατόριο που πηγαίνει σε διάφορες περιοχές της Αμερικής, Καλιφόρνια, οπουδήποτε τέλος πάντων, και μαθαίνει εκεί πέρα πώς κινείται ο κόσμος και προσφέρει κάτι αντίστοιχο ή κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό. Ναι, ναι. Βέβαια την έχω δει αυτήν την ταινία. Οφείλω να πω ότι ήταν καταλυτική η επιρροή της επάνω μου, γιατί εγώ σκεφτόμουν να κάνω κάτι με γκεσλεμέδες σε εστιατόριο. Okay. Αλλά μετά, έχοντας δει αυτή την ταινία και μάλιστα σε μια έτσι δύσκολη βραδιά που είχα κολλήσει λίγο και δεν ήξερα τι θα κάνω με το μέλλον μου, γιατί ήμουν και χωρίς δουλειά, αυτή η ταινία μου άνοιξε τα μάτια και λέω, εδώ μπορεί κανείς να παντρέψει την αγάπη του για το ταξίδι με την αγάπη του για το φαγητό. Πώς ήρθε το food truck στη ζωή σου? Θέλω να πω, έχεις κάνει σπουδές, είσαι αστροφυσικός αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Έχεις τελειώσει μια σχολή, την έχεις τελειώσει, έχεις πάρει το πτυχίο. Βέβαια. Πολύ ωραία. Έχω πάρει παραπάνω από ένα. Πολύ ωραία. Και μετά ξεκίνησε η φάση με τα ταξίδια, γιατί διάβασα στο βιογραφικό σου ότι έχεις γυρίσει και μισή Μεσόγειο. Ναι, έχω γυρίσει όλη τη Μεσόγειο. Όλη τη Μεσόγειο με τη μοτοσυκλέτα σου. Σωστά. Αυτό ήταν απλά μια φάση στην οποία με τη φυσική ασχολήθηκα λίγο, μετά το γύρισα στις τηλεπικοινωνίες, δούλεψα λίγο καιρό στο εξωτερικό και κατόπιν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για να δουλέψω στους Ολυμπιακούς. Σε ένα διάστημα κενό που έπεσε λόγω της αναβολής μου στο στρατό και τα λοιπά, που την έκοψα και δεν με παίρνανε, πήρα τη μηχανή και ξεκίνησα με ένα πολύ απλό πλάνο να κάνω ένα ταξίδι για όσο χρόνο μου προκύψει στον δρόμο και έκανα αυτό το ταξίδι γύρω από τη Μεσόγειο. Το οποίο ταξίδι το μπορούμε να το δούμε και να το διαβάσουμε στο βιβλίο σου, το οποίο διατίθεται στο food truck, έτσι. Okay, και είναι ενεργό κομμάτι του food truck το βιβλίο μου. Πιστεύω ότι
είναι εξέλιξη. Δεν πιστεύω ότι άφησα τη φυσική ή τις τηλεπικοινωνίες ή το μάρκετινγκ που ασχολήθηκα αργότερα για να γίνω μάγειρας. Νομίζω ότι εξελίχθηκα σε αυτό. Στη σελίδα 39 του βιβλίου μπορείς να διαβάσεις πού έφαγα τον πρώτο μου γκεσλεμέ στην Νότια Τουρκία. Και η ιδέα του γκεσλεμέ μου ήρθε γιατί ήθελα να, όπως είπα, να έχω ένα street food, αλλά ταυτόχρονα να είναι και κάτι που να είναι κοντά στη δικιά μας την παλέτα. Και υγιεινό και να είναι και υγιεινό, πολύ ελαφρύ. Ακριβώς, με πολύ προσεγμένες πρώτες ύλες. Χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικά προϊόντα, μόνο από τοπικούς μικρούς παραγωγούς. Έχω προσωπικά δικούς μου παραγωγούς που διαλέγω τα προϊόντα ένα-ένα. Και αυτό είναι, αν θέλεις, που μου δίνει και εμένα χαρά, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει να μαγειρεύω, έτσι μαγειρεύω για την οικογένειά μου. Είναι πάρα πολύ δεν ωραία είμαι επαγγελματίας μάγειρας. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να πούμε στον κόσμο εδώ ότι μπορεί να μπαίνει στο Facebook, να βρίσκει τη σελίδα Food Truck και να μαθαίνει καθημερινά που βρίσκεται αυτή η περιφερόμενη κουζίνα, αυτό το περιφερόμενο εστιατόριο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, όπως μου έλεγε στην ιστορία σου, αναρωτιόμουν αν αυτό είναι επικίνδυνο. Θέλω να πω, από τη στιγμή που πηγαίνεις κάθε μέρα σε διαφορετική περιοχή και στείνεις αυτό, φαντάζομαι θα έχεις προβλήματα και με την αστυνομία. Ναι. Έχεις Η αστυνομία που υποτίθεται πρέπει να το κάνει αυτό λιγότερο επικίνδυνο για μας, να μας προστατεύει, μας έχει δώσει μέχρι τώρα έτσι αρκετό ξύλο, μπορώ να πω. Συναντάμε προβλήματα σε συγκεκριμένους δήμους, δυστυχώς. Στην αρχή είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αυτά λυθήκανε. Τώρα τελευταία είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Αμαρουσίου. Όπου δρούνε τελείως αυθαίρετα, ενώ τους δείχνουμε όλες τις άδειες που έχουμε, τις προβλεπόμενες και πολύ περισσότερες. Έχουμε και άδειες από το υγειονομικό που προβλέπονται μόνο για εστιατόρια. Έχουμε τα πρότυπα ΧΑΣ που προβλέπονται για ελάχιστα εστιατόρια της Αθήνας. Okay. Παρ' όλα αυτά βρίσκουν προφάσεις και φτάσαμε μέχρι και να προσαγάγουν έναν συνάδελφο και να κοιμηθεί στο τμήμα και να περάσει αυτόφορο για ένα χαρτί το οποίο το είχε στην τσέπη του, ας πούμε. Μάλιστα. Καλό κουράγιο, εύχομαι, καλή δύναμη. Ποιες είναι οι επόμενες περιοχές που θα επισκεφτείτε? Σκεφτόμαστε τώρα που ανοίγει ο καιρός να κατεβούμε λίγο προς τα νότια, που μας περιμένει εκεί το κοινό μας, γιατί μέσα από το Facebook έχουμε μια πολύ διαδραστική επαφή και επικοινωνία με το κοινό μας. Αυτό είναι ωραίο, γιατί υπήρχε και στην σειρά, στην ταινία. Υπήρχε αυτή δηλαδή η διάδραση από τα social media και εκεί καταλαβαίνεις και πώς το βλέπει ο άλλος από τη στιγμή που το είναι τρώει. Πολύ σημαντικό και εγώ, επειδή έχω συζητήσει και με πολλούς επαγγελματίες σεφ που έρχονται και μου λένε ότι ξέρεις, αυτό το εγχείρημα ήταν αυτό που ονειρευόμασταν και εμείς να κάνουμε, αλλά κολλήσαμε στο ιδιωτικό, το οποίο είναι απλά κόλαση στην Ελλάδα. Και τώρα θα ξεκινήσουμε και με διάφορους έτσι διάσημους σεφ να μαγειρεύουμε παρέα. Πολύ ωραία. Σαν events. Αυτή η διάδραση που έχεις με τον κόσμο είναι για ένα μάγειρα φοβερή. Διότι το να μαγειρεύεις για τον πελάτη, το οποίο βρίσκεται στο ένα μέτρο μπροστά σου, και μετά να μπορείς να διαβάσεις και τις εντυπώσεις του στο Facebook, να το μοιραστεί με τους φίλους του, να δεις τι του έμεινε από του καθενός. Δηλαδή, ο άλλος λέει ότι μου έμεινε ότι κάθε μπουκιά ήταν διαφορετική. Άλλη είχε πιο πολύ τυρί, άλλη είχε πιο πολύ χορταρικό, άλλη πιο πολύ φύλλο. Πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί καν. Επίσης, εμείς λανσάρουμε, ας πούμε, και τη ζεστή σούπα. Που είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και βλέπουμε πως ο κόσμος, δηλαδή είναι το μόνο πράγμα που ξεπουλάμε κάθε μέρα. Γιατί σουπίτσα, ο κόσμος ήθελε σουπίτσα. Και κρύο κιόλας. Ναι, ναι, και κρύο να μην κάνει. Τις πειράζουμε τις σούπες εμείς αναλόγως. Έχουμε σούπες για τον κρύο καιρό, έχουμε σούπες πιο χορταστικές, έχουμε σούπες πιο δροσερές. Όταν, ας πούμε, σήμερα που είναι μια ηλιόλουστη μέρα, έχουμε φτιάξει με καρότο, γλυκοπατάτα, τζίντζερ και πορτοκάλι. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Ναι, η οποία είναι πολύ δροσιστική σούπα. Okay. Ακόμα και αν την πιείς δηλαδή κρύα, είναι πολύ νόστιμη. Θα έρθω οπωσδήποτε στις επόμενες στάσεις σταθμούς του Food Truck, θα είμαι εκεί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Πάμε λοιπόν σε ένα υπέροχο ρεπορτάζ που κάναμε, όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με τους Vegas. Μπήκαμε σε ένα ταξί και κάναμε το γύρο της Αθήνας. Φυσικά με τη βοήθεια του application TaxiBit. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτό το υπέροχο ταξί που μας ταξίδεψε στα πέρατα της Αθήνας.